έντρομο, ένα ζευγάρι βγαίνει από το σχεδόν πολτοποιημένο όχημα μέσα στο οποίο επέβαιναν. Τα αντίβαρα τόνων που ήταν φορτωμένα σε νταλίκα έπεσαν πάνω στην οροφή του Γιοταχή, με τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας βλέποντας το περιστατικό να μην μπορούν να πιστέψουν ότι οι δύο άνθρωποι, οδηγός και συνοδηγός του αυτοκινήτου, βγαίνουν από μέσα σώοι και ασφαλείς. Το χωριό έχουμε σοβαρό θέμα με τα φορτηγά. Περνούν τη μέρα μπορεί και 100 φορτηγά. Λοιπόν, αυτό αποτύχει σήμερα, δεν δίνησαμε θύματα. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ, όταν το όχημα του 61χρονου κινούνταν με κατεύθυνση από την Αγία Βαρβάρα προς το Ηράκλειο και στο ύψος της διασταύρωσης για τη Γέργερη. Ο οδηγός σε κάποιο σημείο του δρόμου είδε την ταλίκα να έχει πορεία κατά πάνω του και η αποφασιστική του κίνηση να σταματήσει στα δεξιά του δρόμου αποδείχθηκε σωτήρια. Το βαρύ όχημα πέρασε ξυστά από δίπλα του, πλην όμως και άγνωστο πώς τμήμα από τα αντίβαρα έπεσε πάνω στο Γιοταχή, μετατρέποντάς το μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου σε μια άμορφη μάζα σιδερικών, με τους δύο επιβάτες μέσα κανείς να μην μπορεί να πιστέψει ότι βγαίνουν δίχως να είναι τραυματισμένοι. Ερχόμουν από Ηράκλειο, πήγαινα στο χωριό, σπίτι μου. Βγαίνοντας το δρόμο αυτό, εκατέβαινε η ταλίκα, εσταμάτησα, βλέπω εγώ την ταλίκα ότι σήμωνε σε μένα. Σταματημένος εγώ, μια στιγμή μου ξύσε το αμάξι, ενώ κόρνερνα, σταμάτησε η ταλίκα, στο σταμάτημα εφήγαν τα αντίβαρα και με πλακώσανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα, από το οποίο ευτυχώς όλοι βγήκαν ο 61χρονος και η 54χρονη σύζυγός του, προκλήθηκε λόγω της μη σωστής τοποθέτησης των αντίβαρων πάνω στο βαρύ όχημα, τα οποία έφυγαν από τη θέση τους και προσγειώθηκαν πάνω στο Γιοταχή γλιστρώντας σε μια ελαφριά στροφή του δρόμου. Το ζευγάρι βγήκε από το αυτοκίνητο σε κατάσταση σοκ. Ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το βαρύ όχημα ανήκει σε ανάδοχο του έργου του δρόμου Μεσαράς Ηρακλείου, όπου εκτελούνται έργα. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρωνα, ενώ ακόμη και κάτοικοι έτρεξαν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, που για ώρες ήταν αδύνατο να συνεχιστεί, καθώς ο όγκος των αντίβαρων δεν επέτρεπε τη διέλευση των οχημάτων, τα οποία έπρεπε να κάνουν παράκαμψη περνώντας από τη Μεγάλη Βρύση. Δεν παλεύονται αυτοί καθόλου. Όπου δεν ξεφορτώνουν τα μπάζα, περνούν πάνω κάτω τα φορτηγά, δεν ξέρουν τίποτα. Ενώ του σχολείου περνούν τα φορτηγά πάνω κάτω, 2 η ώρα το βράδυ, 3 η ώρα τη νύχτα. Τα έχουν διαλύσει όλα.